να έρθει κοντά μας. Τον ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Είναι ο Δήμαρχος Λίμνου Δημήτρης Μαρινάκης. Είμαι υποχρεωμένος πρωτού σας καλωσορίσω, να συγχαρώ τους καλλιτέχνες για τις ιδιαίτερα ποιοτικές ερμηνείες από ό,τι πρόλαβα τουλάχιστον να ακούσω. Φίλες και φίλοι της Μεγαλονήσου, αγαπητοί εκπρόσωποι του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου, αγαπητοί εκπρόσωποι της εταιρείας Κρουαζιέρας, φίλες και φίλοι, με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στο νησί της Λίμνου. Η Λίμνος είναι το 8ο σε μέγεθος νησί της Ελλάδας, με συνολική έκταση 476 τετραγωνικά χιλιόμετρα και 36 οικισμούς. Στο νησί μας κατοικούν 17.000 μόνιμοι κάτοικοι. Βρίσκεται στο βορειοανατολικό Αιγαίο, απέναντι από τα Δαρδανέλια, εισαπέχοντα σχεδόν από το Άγιο Όρος και τον Ελίσποντο. Πλησιέστερα νησιά κοντά στη Λίμνο είναι ο ιστορικός Αϊστράτης, είναι η Σαμοθράκη, είναι η Ήβρος και η Τένεδος. Ανατολικά του νησιού είναι τα παράλια της Μικράς Ασίας, ενώ βορειοδυτικά βρίσκεται η Χαλκιδική και το όρος Άθος, του οποίου η σκιά ορισμένες φορές πέφτει πάνω στο νησί μας. Η Λίμνος πρωτοαναφέρεται στον Όμηρο. Η ονομασία της προήλθε από τη φοινικική λέξη που σημαίνει λευκή, λόγω της εντύπωσης την οποία δίνει στον επισκέπτη που μπλέει προς το νησί. Επίσης είναι γνωστή ως το νησί του Ηφαίστου και πατρίδα του Πεντάθλου, παλιό ολυμπιακό άθλημα της τότε εποχής. Άλλες ονομασίες που επικράτησαν για το νησί μας είναι Ανεμόησα, λόγω των ανέμων που πνέουν στο νησί. Είναι Δίπολης, επειδή στην αρχαιότητα ήκμασαν δύο πόλεις, η Μύρινα και η Ηφαιστεία. Είναι Εθάλια ή η Λίμνος η Φλογερή, λόγω του ενεργού ηφαιστείου της εποχής. Είναι Αμπελόεσα, λόγω της καλλιέργειας, της διαδεδομένης καλλιέργειας της αμπέλου που έχουμε στο νησί μας και είχαμε από τα αρχαία χρόνια. Το όνομα και τα επίθετα της Λίμνου, όπως τα ανέφερα, προδίδουν τα βασικά χαρακτηριστικά, καθώς και την ιστορική διαδρομή του νησιού μας. Η θέση της Λίμνου στο Αιγαίο είναι πραγματικά μοναδική. Η Λίμνος πρωταγωνίστησε σε πολλά ιστορικά και μυθολογικά γεγονότα, από την αργοναυτική εκστρατεία μέχρι και τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν οι σύμμαχοι χρησιμοποίησαν το νησί μας στη μάχη της Καλλίπολης. Η Λίμνος είναι ένα φυσιογενές νησί με σπάνιους γεωλογικούς σχηματισμούς και βραχώδη μορφώματα. Δεν ξέρω πόσο προλάβατε να δείτε σήμερα, αλλά εύχομαι την επόμενη φορά, καπετάνιοι, στην επόμενη κρουαζιέρα, να μπορέσετε να, οι φίλοι και οι επισκέπτες της Κύπρου να μπορέσουν να δουν και να απολαύσουν περισσότερα στο νησί μας. Είναι ένα νησί γεμάτο καμπύλες και αναρρύθμιτους λόφους. Κατά μήκος της ακτογραμμής έχουμε 260 χιλιόμετρα ακτογραμμής. Σχηματίζονται πολυάριθμοι όρμοι και παραλίες. Χαρακτηριστικότερο όλων είναι ο κόλπος του Μούδρου. Είναι το μεγαλύτερο και ασφαλέστερο λιμάνι της Μεσογείου, γνωστό ως ορμητήριο ή καταφύγιο στόλων σε πολλές ιστορικές μάχες. Η Λίμνος είναι το τέταρτο νησί της Ελλάδας σε μήκος ακτογραμμών, ενώ οι παραλίες της περιλαμβάνονται στις ομορφότερες και καθαρότερες της χώρας μας. Τα ρηχά νερά, ο Ρωμαίκος και ο Τούρκος Γυαλός, το Πλατή, το Θάνος, ο Ευγάτης, το Μικρό και το Μεγάλο Φαναράκι, η Χαβούλη, το Κέρος, ο Παρθενόμητος, ο Μακρύς Γυαλός, ο Ζεματάς, η Νευτίνα, ο Κότσινας και το Κομμάτι είναι παραλίες με εντυπωσιακά εξωτικά νερά και απίστευτη, πραγματικά απίστευτη χρυσοκίτρινη άμμο. Η Λίμνος είναι ένας ιδανικός τόπος για περιήγηση, για περιπάτους και για ατέλειωτες, πραγματικά ατέλειωτες ώρες ποδηλάτου. Εκείνο που πρέπει να κάνουμε εμείς ως Δημοτική Αρχή πλέον είναι να οργανώσουμε αυτό το κομμάτι και να μπορέσουμε να δώσουμε λύσεις στο θέμα των ποδηλατοδρόμων. Οι περισσότερο ανήσυχοι επισκέπτες του νησιού, αλλά και οι κάτοικοί μας, καταλήγουν σε πραγματικά και μαγευτικά τοπία και συνδυάζουν τη βόλτα με φωτογραφική εξόρμηση. Κάνουν bird watching στους αναγνωρισμένους και σημαντικότερους σε μεσογειακό επίπεδο υδροβιοτόπους του νησιού μας, σε περιοχές όπως είναι η Αλική, η Χορταρόλιμνη και η Ασπρόλιμνη, περιοχές Natura, όπου τα πολυάριθμα είδη της Ορνηθοπανίδας
χρησιμοποιούν για να φωλιάσουν, να σταθμεύσουν, να διαχυμάσουν και να βρουν τροφή. Η παραλία του Κέρους και όχι μόνο αποτελεί παράδεισο του σερφ και του kitesurf. Θαλάσσια σπορ πραγματικά μοναδικά σε όλη την Ευρώπη. Στη Λίμνο ξεχωρίζουν οι ιδιομορφίες του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος. Το ανάγλυφο του νησιού, οι λόφοι, οι μάντρες με τις πεζούλες, οι ανεμόμυλοι, τα αμέτρητα ξοκλήσια, τα μονοπάτια με τους καλαμιώνες και οι αγρικίες, προσαρμοσμένες στο λιτό λιμνιακό τοπίο, διακοσμούν με τον δικό τους τρόπο το νησί μας. Η φυσική και η πολιτιστική κληρονομιά της Λίμνου είναι ο καθρέφτης του διαχρονικού πραγματικά αποτυπώματος στο φυσικό του χώρο. Η Λίμνος θα μπορούσε να είναι ολόκληρη ένας τεράστιος αρχαιολογικός χώρος. Σε κάθε σημείο ανασκαφών ανακαλύπτονται αναρρύθμιτα ευρήματα ενός σημαντικού αρχαίου πολιτισμού. Οι χώροι που έχουν ανασκαφεί είναι από τους σπουδαιότερους σε ελληνικό αλλά και ευρωπαϊκό επίπεδο. Η ηφαιστεία με το αρχαίο θέατρο, η Πολιόχνη με το πρώτο βουλευτήριο, το Καβύριο με θέα προς τη Σαμοθράκη, το Κουκονίσι, το Ιερό της Αρτέμιδος και ο προϊστορικός χώρος της Μύρινας, ο οποίος αναδείχθηκε την τελευταία δεκαετία, αποτελούν μερικούς από τους αρχαιολογικούς χώρους στο νησί μας, ευρήματα των οποίων εκθέτονται στο Μουσείο της Λίμνου που βρίσκεται στο Ρωμαϊκό Γυαλό εδώ στη Μύρινα. Άλλους μουσιακούς χώρους που μπορείτε να επισκεφτείτε στο νησί μας είναι το Μουσείο Ναυτικής Παράδοσης και Σπογγαλίας που βρίσκεται στη Νέα Κούταλη, το Λαογραφικό Μουσείο του Πορτιανού και η Πινακοθήκη Σύγχρονης Βαλκανικής Τέχνης στο Κοντιά της Λίμνου. Τα κάστρα της Λίμνου τα ανέφερε νωρίτερα και ο εκπρόσωπος του Ιδρύματος. Τα κάστρα της Λίμνου, τα ιστορικά αυτά μνημεία, ενετικά, μεσαιωνικά και βυζαντινά, κατέχουν ξεχωριστή θέση, έχοντας ως πραγματικά μοναδικό εχθρό το χρόνο. Το κάστρο της Μύρινας, του Κότσινα και της Ντάμπιας είναι αυτά τα οποία διασώζονται μέχρι σήμερα στο νησί της Λίμνου. Τέλος, δεν ξέρω αν το προλάβατε, αλλά ένα από τα πολύ καλά στοιχεία του νησιού μας είναι το ποιοτικό φαγητό, παραδοσιακή κουζίνα, τα τοπικά προϊόντα και τα εδέσματα που μπορούμε να προσφέρουμε σε αυτόν τον τόπο. Είναι ικανά όλα αυτά να καλύψουν την καθημερινή μας διατροφή. Τα πολύ γνωστά τυριά μας, το καλαθάκι της Λίμνου, το μελίχρωρο, το κασκαβάλι, παράγονται στον τόπο μας. Έχουμε αλεύρι, λιμνιό, έχουμε παξιμάδια. Τα βλωμάρια και ο τραχανάς είναι παραδοσιακά ζυμαρικά, γλυκά όπως είναι το βενιζελικό και οι σαμψάδες, τα αμυγδαλωτά. Είμαι σίγουρος ότι πραγματικά θα σας μαγέψουν. Το μέλι τέλειος και το κρασί θεωρώ ότι συμπληρώνουν αυτό το παζλ των γεύσεων στο όμορφο νησί μας. Φίλες και φίλοι, κλείνοντας, οι σχέσεις αδελφοσύνης στον τόπο μας ξεκίνησαν τις τελευταίες δεκαετίες με το νησί της Κύπρου και συγκεκριμένα με το Δήμο Λύσης και την κοινότητα Περβολιών. Σήμερα είμαι πεπισμένος ότι αυτές μπορούν να γίνουν ουσιαστικότερες και βαθύτερες, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες εκατέρωθεν. Προσωπικά αισθάνομαι περήφανος που μεγάλωσα και ζω στη Λίμνο. Αισθάνομαι ευγνώμονας που η ζωή, η τύχη έφερε τους προγόνους μου, πρόσφυγες της Μικράς Ασίας στο διωγμό του 22, να εγκατασταθούν σε αυτό το πλούσιο, έφορο και γεμάτο μνήμες νησί της Ελλάδας, στην όμορφη Λίμνο. Να είστε καλά, καλά να περάσετε. Είμαι υποχρεωμένος να αποχωρήσω, πρέπει να παρευρεθώ στον Εσπερινό, στον Άγιο Σόζο. Είναι μεγάλη η απόσταση. Για άλλη μια φορά, καλά να περάσετε. Ευχαριστούμε πολύ. Καπετάνιε, πάνω απ' όλα εσένα, καλούς δρόμους. Φίλοι και φίλες του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος της Κύπρου, να είστε καλά, καλές εκπομπές.